Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να σας δείξω κάτι το οποίο με ικανοποιεί και με ευχαριστεί πάρα πολύ. Την μπάμια. Όχι ψέματα, δεν σας δείξω την μπάμια. Θα σας δείξω κάτι το οποίο μόλις απέκτησα και είμαι πανευτυχής και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, κάθε Απρίλιο εδώ και μερικά χρόνια γίνεται στο εξωτερικό, σε διάφορες χώρες, Αγγλία, Γερμανία, Αμερική κλπ. Γίνεται μία εκδήλωση, μία μέρα, ας πούμε, η οποία λέγεται Record Store Day, η μέρα του δισκάδικου. Κατά αυτή τη μέρα τα δισκάδικα, ξέρω εγώ, λειτουργούν, είναι μια προσπάθεια να υποστηρίξουν τα δισκοπολία, τα οποία εξαφανίζονται όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και λειτουργούν τα δισκοπολία με γιορτές και πανηγύρια, εκδηλώσεις των Ατάλων, συναυλίες κάνουν ράνουν. Το πιο σημαντικό από όλο είναι ότι εκδίδονται δίσκοι συγκεκριμένοι, οι οποίοι κυκλοφορούν μόνο εκείνη την ημέρα και μετά καταργούνται. Δηλαδή, θα πας στο δισκοπολίο να τον αγοράσει το δίσκο αυτόν μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα. Λοιπόν, στο πλαίσιο της φετινής Record Store Day, κυκλοφόρησε ένα δισκάκι των Deep Purple, το οποίο έχει το Smog on the Water σε δύο διαφορετικές εκτελέσεις. Και το οποίο, με ένα εξώφυλλο πολύ ωραίο, το οποίο βγήκε μόνο εκείνη τη μέρα. Έφαγα τον τόπο να το βρω σε διάφορους εμπόρους online, ξέρω εγώ, eBay, τον Ατάλο, δεν το βρήκα πουθενά. Όσπου πήγα σε ένα δισκοπολείο, ένα πολυκατάστημα τέλος πάντων εδώ στη Θεσσαλονίκη, και το βρήκα και μάλιστα σε 5 αντίτυπα το είχε. Και τα πήρα όλα. Λοιπόν, για να έχω, αυτό είναι και σπάνιο, καταλαβαίνετε. Και θα σας το δείξω τώρα. Είναι αυτό λοιπόν. Είναι το πολύ τρομερό. Πολύ τρομερό. Είναι Deep Purple, Smoke on the Water, 40th Anniversary, Record Store Day Edition, σε εταιρεία Purple, προσέξτε εδώ ετικέτα Purple και καλά. Και έχει το εξώφυλλο του ισπανικού, το εξώφυλλο είναι καινούργια, αλλά φωτογραφία είναι του 1971, δηλαδή προγενέστερη του Smoke on the Water, δεν πειράζει όμως. Και από πίσω έχει μια φωτογραφία live, διότι και στη δεύτερη πλευρά έχει μια ζωντανή εκτέλεση του κομματιού. Ωραία. Και άμα το ανοίξει κανείς, το βινιλιάκι αυτό το 45 δισκάκι, Kevlar, είναι και σε μοβ βινίλιο, δηλαδή είναι ένα κουκλί. Και επειδή μόλις τώρα το άνοιξε από τη ζελατίνα του, αχ, μοσχοβολάει φρεσκάδα, κατάλαβες. Με αυτά και με αυτά γίνεται ένας άνθρωπος ευτυχισμένος. Και τώρα θα σας δείξω και την μπάμια.